ότι είναι δίπλα μας εδώ και ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Συρηγωνάκης, ο οποίος βρέθηκε κοντά εκεί στις φωτιές, έχει δει από πρώτο χέρι. Νομίζω ότι οριοθετήθηκε η φωτιά και έχουμε πάει καλά, κύριε Συρηγωνάκη, σωστά. Να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει οριοθετηθεί πλήρως και ασφαλώς η φωτιά. Επίσης, να τονίσουμε ότι είναι ευχής έργο και είμαστε τυχεροί που δεν θρηνήσαμε, όπως είπατε κι εσείς, θύματα ή δεν έχουμε τραυματίες. Διότι την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, ήταν ώρα που οι εργαζόμενοι βρισκόταν μέσα στις επιχειρήσεις. Δυστυχώς, καταστράφηκαν ολοσχερώς τρεις επιχειρήσεις, δύο ξυλίας και μία επιχείρηση που εμπορεύεται πλαστικά, νήτη πλαστικών. Αυτό το οποίο οφείλω να τονίσω, που από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε εδώ όλοι οι φορείς που άπτονται της πολιτικής προστασίας. Θέλω να πω ότι υπήρξε μία πρωτοφανής κινητοποίηση, μία αγαστή συνεργασία και θέλω να πιστεύω ότι δεν χάθηκε χρόνος και για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα, εκ του αποτελέσματος μπορούμε να πούμε ότι είναι τα επιθυμητά. Να συγχαρώ την πυροσβεστική υπηρεσία που από τα πρώτα λεπτά βρέθηκε στην περιοχή, όπως επίσης και τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, τον κύριο Σπυριδάκη, και όλα τα στελέχη της αστυνομίας που λόγω του βεβαρημένου κυκλοφοριακού φόρτου της περιοχής που γνωρίζουμε ότι υπάρχει έκλεισε το ρεύμα από Ηράκλειο προς Μαλάδες με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολη η κίνηση των υδροφόρων οχημάτων, οπότε υπήρξε επάρκεια νερού και για το λόγο αυτό είχαμε τα αποτελέσματα τα οποία προείπα.